εμένα, κρίνεται αστυνόμε. Θα είμαι απολύτως συνεργάσιμη. Όχι, κυρία Μπουζάνη. Για κονσομασιόν έρχατε. Αλλά εδώ είναι το δικό μου μαγαζί και τέτοιες πουτανιές δεν περνάνε. Είναι τα θέλη περπάτημα, στα δύσκολα κράτημα. Πρέπει να ξέρεις να σηκώνεις ανάστημα. Για παιχνίδια θανάσιμα βρίσκει πάτημα. Και το πάθημα πάντα πρέπει να γίνεται μάθημα. Είναι αλήθεια πως από το μηδέν φτάνει στην κορυφή. Η νύχτα όμως ποτέ δεν είναι αξιοκρατική. Έχει ψάρια μεγάλα, μεγαλύτερα από σένα. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε περασμένα, ξεχασμένα. Δεν υπάρχει συγγνώμη όταν έχουν φώτα οι δρόμοι. Και όποιος δεν σε πάει δύσκολα, αλλά συγγνώμη. Έχει κανόνες για να παίξεις, παίζεις πάντα με αυτούς. Κοίτα να μην μιλάς ποτέ, αλλά πάντα να ακούς. Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα. Νύχτα κατάλαβα ότι μ' αγαπάς εσύ. Ποιος είπε ότι είναι άσχημα στην κόλαση. Στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Μα σου δοθεί η ευκαιρία να μπεις μέσα, μπες. Όμως θυμίσου εδώ δεν παίζουν ρόλο οι περγαμινές. Στο σκοτάδι φέρνω το λαλιός. Παραδείγματος χάρη, η σκιά του ποτικού στο τοίχο μοιάζει λιοντάρι. Με ξεφτύλισε το καθήκη. Με έσυρε στο τμήμα μόνο και μόνο για να μου κάνει ηλίθιες ερωτήσεις και να με απειλήσει. Γι' αυτό έχεις γίνει έξαλλη. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος μπάτσος σου κάνει ηλίθιες ερωτήσεις. Όχι με αυτό το ύφος όμως. Και τι ύφος ήταν αυτό? Το τίποτα. Σαν να μην ήμουν απέναντί του, σαν να μην υπήρχα. Α, επειδή σε αγνώρισε, γι' αυτό τα έχεις πάρει. Κρίμα το look. Περίμενες ότι με το που θα σε έβλεπε θα πέφτε ξερός, ε? Ναι, με χαίρεσε, Ρίκο. Μας έχεις αφήσει το έλεος του κάθε νέρος του Πασκίνα και μου πουλάς και ηρωνία. Δεν μου ζήτησες να έρθω μαζί σου. Κακώς πήγες σε ανάκριση χωρίς το δικηγόρο σου. Ήθελες να κάνεις μόνη σου παιχνίδι με το Γλάρο, αλλά έχασες. Η Σιλβή δεν χάνει ποτέ. Η ρεβάνς θα είναι δική μου. Κύριε Γκίκα, ήρθε η αδερφή σας να περάσει. Φυσικά να περάσει. Όχι, να μην περάσει. Τελειώσαμε. Ποιος το λέει? Εγώ. Ήρθα σε κατάλληλη στιγμή. Η Σιλβή ήρθε σε κατάλληλη στιγμή. Κάτσε. Ρεπό σήμερα? Όχι, σταμάτησα τη δουλειά. Μπράβο, επιτέλους. Ναι, δεν βολεύτηκα με τον λογαριασμό, αλλά σκέφτηκα πως είχες δίκιο. Πρέπει να αφοσιωθώ περισσότερο στα μαθήματα και με τις βάρδιες στο καφέ δεν θα προλάβαινα. Το καλύτερο έκανες. Και σε συμβουλεύω σαν μεγάλος αδερφός να βολευτείς και με τον λογαριασμό. Να βρεις ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα, να πάρεις ένα αυτοκίνητο. Όπα, όπα, πήρες φόρα και μου πέφτουνε πολλά και δεν έχω φάει και πρωινό. Εσύ, αν έχεις χρόνο, κερνάω. Για σένα πάντα έχω χρόνο. Σήμερα δεν έχει τσι-τσι? Τα έτσι άσχετη. Από αυτό. Δεν θα ξαμολυθείς στο γρασίδι να βρεις την εσωτερική σου αρμονία? Μια χαρά, θα τη βρω με το Λευτέρι αργότερα στο μάθημα. Και αφού πας στο γυμναστήριο, τι μου βάφεσαι, λες και έχεις έξοδο? Και επειδή θα γυμναστώ, πρέπει να είμαι περιποιητή. Δεν φοβάσαι μην τσακίσεις κανένα νύχι και πάει στράφει το μανό? Με το Λευτέρι δεν φοβάμαι τίποτα. Πρέπει να δεις πως με πιάνει. Λες και είμαι από πορσελάνη. Πρόσεξε, μην γλιστρήσεις από τα χέρια του και γίνεις κομμάτια. Κάτι μαύρο έρχεται στην εξώπορτα. Μαύρο? Πήγαινε να ανοίξει, γιατί δεν έχω στεγνώσει ακόμα τα νύχια μου. Αν είναι κανείς πτωχός, δώσε κάτι. Αν πάλι είναι καμιά φιλενάδα της παίρνεις, δώσε μια κλωτσιά να πάει από εκεί που ήρθε. Και να στείλει ραπόρτο στα υπόλοιπα κοράκια να την αφήσουν ήσυχη. Προσπαθεί επιτέλους να κάνει κάτι στη ζωή της. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Και από ό,τι βλέπω για σένα δεν είναι. Ποιον θέλεις? Τον κύριο Θράσο. Εδώ δεν είναι το κύριο Κουτουμπά? Εσύ ποια είσαι? Η Σμαρό, που κρατάω την καρνταρόμπα στο μαγαζί. Αχ, ναι, και έλεγα τι μου θυμίζεις. Πέρασε, κοπέλα μου. Καλά, εσύ όποιον χτυπάει το κουδούνι τον βάζεις μέσα στο σπίτι. Η Σμαρό μας. Στεγνώσαν τα νύχια σου να τις βάλεις έναν καφέ. Πάω να ξυπνήσω το Θράσο. Να πάω να παραδοθώ. Δεν αντέχω, κύριε Θράσο, δεν αντέχω. Γιατί να παραδοθείς, δεν έκανες τίποτα. Τι χειρότερο να κάνω? Θα μας πείτε και εμάς? Όχι, βέβαια, δεν σας αφορά. Παρδόν, μου μαυρίσατε τη μέρα και λες ότι δεν μας αφορά. Απέτα να μου πείτε τι συμβαίνει. Συγγνώμη που σας τάραξα. Συγγνώμη. Ορίστε, την έκανε να βάλει τα κλάματα. Α, δεν θα με μουρλάνεις εσύ. Εγώ αυτό που ασχολούμαι. Χαίστηκα! Και κακώς είμαι εδώ. Ο Λευτέρης έχει αρχίσει ήδη ζέσταμα και εγώ δεν είμαι εκεί. Μπα, και χρειάζεται εσένα για να ζεσταθεί. Δεν το κόβετε μπροστά στην ξένη γυναίκα? Όχι, ξένη. Εδώ ο άντρας μου έχει μυστικά μαζί της που δεν κάνει να μάθω. Άντε μπάει. Άντε μπάει, μην τα πάρω στο κρανίο και με πείτε και νευρικιά. Τώρα που μας άδειασε τη γωνιά, μπορούμε να μιλήσουμε ανοιχτά. Όχι, Αγγέλα, το θέμα είναι ανάμεσα σε μένα και τη Σμαρό. Μας αφήνεις μόνος, παρακαλώ.
Μάρα μου, ό,τι έγινε, έγινε και ήταν να συνέλθει, σε παρακαλώ. Βρες κουράγιο να το ξεπεράσει, το χρωστάς στο παιδί σου. Το πετάξατε, κύριε Θράσο, που να πάω να το αφήσω ένα λουλούδι τουλάχιστον. Δεν του πετάξαμε, ηρέμησε. Αν και κανονικά αυτό δεν του χρειαζόταν, αλλά τέλος πάντων. Τον δάψαμε. Σε οικογενειακό τάφο. Γιατί σε οικογενειακό? Για να μην τον ανοίξουν στα τρίχρονα και βρούνε δύο μακαρίτσα αντί για έναν. Ρε την κουβέντα ανοίξαν πρωί-πρωί. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Θράσο. Σας ευχαριστώ. Ότι θα με ευχαριστούσαν επειδή έθαψα κάποιον ούτε που θα το φανταζόμουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Αθανάσιος Βάλανης, να το θυμάσαι. 12ο μνήμα, έψιλον διάδρομος. Να είστε καλά, κύριε Θράσο, να είστε καλά. Και βγάλε τα μαύρα, δίνεις στόχο με αυτά. Και ό,τι χρειαστείς, εγώ είμαι εδώ, έτσι. Ο Θεός να σας έχει πάντα καλά. Και εσάς και την οικογένειά σας. Αν καταφέρουμε να γίνουμε ποτέ οικογένεια. Λοιπόν, όπως είπαμε, έτσι. Και κουράγιο. Αμάρε, Αγγέλα, σαν το χάρο μου, το δρεπάνε σου λείπει. Λέγε, σας πήραν αίματα πάλι. Και αυτά τα ανάμεσα σε σένα και στις Μαρό, σε μένα δεν περνάνε. Σιγά μην περνούσανε. Κάνε καφέ και θα στα πω. Κάτσε, Ζιζούκο. Ποιος είναι? Σιλβί, τέλειωνε! Κακό βιολί ξεκινήσαμε με δάφτη. Κοιμόσαστε, μωρέ! Κοιμόσαστε! Εγώ θυμήθηκα για τα καλά τώρα. Πού και πού πρέπει να κοιμόμαστε και κανένα δύο ώρο, ξέρεις. Όχι βέβαια. Όσο ο Γλάρος χωρεί τη μύτη του στις δουλειές μας, ο ύπνος είναι πολυτέλεια. Βρήκατε τίποτα για πάρτι του, ακούω. Το θίγουρο είναι ότι πιθανήθη από το ίδιο ντελικατέθεν. Έλα! Έχουμε τέτοια σημαντική πληροφορία. Εντάξει, δεν παιδευτήκαμε και πολύ. Το κόβεις, γιατί ξεσπάσω πάνω σου. Βρείτε τρόπο να μπουκάρετε σπίτι του όσο έχει υπηρεσία. Όρθι, απ, απ, απ. Κάτσε κάτω τώρα, δεν έχουμε πάμε πουθενά. Α, όχι σαν μπουκάτε σε μένα. Δεν θα μου γίνεται όλοι σαν τον Κίκα που ξαφνικά μου παριστάνει το μεγάλο δικηγόρο. Όρθι, είπα! Να βάλω καφεδάκι να πιούμε να το συζητήσουμε πιο χαλαρά. Δεν κατάλαβα γιατί εμείς πρέπει να δουλεύουμε 24ωρο και ο Κίκα να ταξίνει. Να βρει αυτός τρόπο να μας απαλλάξει από το Γλάρο. Εγώ νηστάζω. Η δουλειά μου ξεκινάει το βράδυ. Μέχρι τότε με ενοχλείς κανείς. Το βράδυ, το βράδυ. 8 η ώρα στο γραφείο, ούτε λεπτό αργότερα. Άντε γιατί αφορμή ψάχνω να ξεφορτωθώ μερικούς. Σάλτα και πηδήξου, μαλακίσμα. Λαδαράκο. Τι έρε, έτοιμος σου να βγεις στους δρόμους επειδή το είπε η παπάρο. Θα τα πάρω, μη βρίδεις. Και την αξιοπρέπειά μας παλεύω, ρε βλάκα. Αν κάνουμε ό,τι μας λένε ότι η ώρα τους έρθει, κανένας να μας υπολογίζει. Η δουλειά μας δεν έχει ωράριο, φιλαράκο. Κοίτα, αν έχεις σκοπό εκτός από αναλώσιμο ζακαντής και δουλικό, πες μου να τα μαζεύω από εδώ μέσα. Να μην βλέπω την κατάτια σου τουλάχιστον. Αφού ξύπνησα που ξύπνησα, να μην πάω μια βολτίθα από το σπίτι του Λάρου Μπάθιε. Όχι! Έχουμε και μια αξιοπρέπεια. Και στεναχώρια όταν μου ξέφευγε από το χέρι. Καθόμουν και το έβλεπα που ανέβαινε, μέχρι που χανόταν τελείως. Και μόνο τότε έβαζα τα κλάματα. Είχες την ελπίδα ότι κάτι θα γίνει και θα ξαναγυρίσει σε σένα, ε? Ναι. Όταν μου είπαν ότι η μητέρα μου ανέβηκε στον ουρανό, την ίδια ελπίδα είχα. Μη μελαγχολούμε τώρα. Αν θέλεις, μπορείς να το αφήσεις να φύγει. Θα σου πάρω άλλο. Όχι, θα το έχω κολλημένο στο ταβάνι μέχρι να ξεφουσκώσει. Και αν ο καλός σου ρωτήσει με ποιον πήγες βόλτα στο πάρκο, τι θα του πεις? Αυτό είναι έμεση ερώτηση για το αν υπάρχει κάποιος. Υπάρχει. Ναι. Αλλά δεν έχει έρθει ακόμα στο σπίτι μου. Προς το παρόν συναντιόμαστε στο εξοχικό του Αρεάκι Πού, για να αποφύγουμε και τα διάκριτα βλέμματα. Γιατί είναι παντρεμένος? Όχι, είναι καθηγητής στη σχολή μου και 25 χρόνια μεγαλύτερος. Μάλιστα. Και ο πατέρας μας τέτοια διαφορά είχε περίπου με τη μητέρα σου. Α, αυτό είναι που λέμε κατά μάνα κατά κύρι. Εσύ, είμαι σίγουρο ότι έχεις με μικρότερη. Δεν τα έχουμε καμία. Ψέματα. Έλα λέγε. Απ' την αδερφή σου κρατάς μυστικά. Αλήθεια. Είναι τόση δουλειά που δεν μου περισσεύει χρόνος για αισθήματα. Έλα τώρα, με μένα πώς βρίσκεις χρόνο? Εσύ σε άλλο. Είσαι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Τι κι αυτά θα τα πετάξουμε? Τι κι αυτά, ακόμα δεν άρχισα. Μα δεν τα έχω ξεχρεώσει, ρε Πέμπη. Unbelievable, έχω σε σφράγγα για αυτή τη σαβούρα. Ξέρεις πόσο κοστίζει αυτή η σαβούρα? Αυτό εδώ, ας πούμε. Είπες ότι τα σκούρα θα τα κρατήσουμε. Πράσινο σκούρο. Ωραίο χρώμα. Ναι, για τέντα. Λοιπόν, τελείωνε! Μόνο το μαύρο και το μοβ μένουν. Όλα τα άλλα φούντο. Με αυτά και με αυτά θα φουντάρω εγώ. Και πώς θα αγοράσουμε καινούριο εμπόρευμα, Πέννη μου? Ε, δεν μου τανίζει κανείς. Χρωστάω σε όσους μιλάνε ελληνικά. Είμαι στο τηρεσία. Συγγνώμη, ρε Μάνο.
Αφού έχεις πιάσει πάτο, τι τον ήθελες τον υπάλληλο. Άμα μου ήρθε ένα κατούρεμα να έχω έναν άνθρωπο να πίσω στο πόδι μου, ρε παιδί. Τι ας σε κάνω που έχω ορκιστεί να μην ξαναζητήσω ούτε σέντς από τους δικούς μου. Αλλιώς θα σου δάνειζα εγώ. Αυτό ξέχασε το, στο έχω εξηγήσει. Δεν πρόκειται να πάω δανεικά από την υπάλληλο. Μην εξεφτείλα αυτό το πράγμα. Ας έχω άλλα πράγματα στο μυαλό μου. Είναι ορισμένοι που ενδεχομένως να με δανείσουν. Απλά δεν ήθελα να μπλέξω μαζί τους. Τα πλεξίματα είναι για τους τολμηρούς. Do you have the guts, Όρμα? Λες, ε. Λέω. Λοιπόν, έφυγα. Πάω να πάρω μαύρα κρέπια τουλάχιστον. Καλά, δεν ρωτάω τι θα τα κάνουμε. Ξέρεις εσύ. Άδε στο καλό. Α, καλώς ήταν. Έλα εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα βρε να μπέκα μέσα το να κλείσω μπάζι. Έλα. Έλα κλείσουμε. Ξέρετε, ο πληθυντικός σου λείπε. Τα ξέρω όλα, δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Καπεδάκι, θέλεις? Όχι, όχι. Με την ευκαιρία να ζητήσω συγγνώμη που ήμουν τόσο. Τόσο κόπανος. Και εκτός από κόπανος, γίνεσαι και γελίος. Στείνεσαι απέναντι και περιμένεις να βγει η κοπέλα για να την πάρεις από πίσω. Μα δεν μου έχει μείνει τίποτα άλλο να κάνω. Προσπάθησα να της μιλήσω, αλλά. Παράτατη. Γιατί αυτό είναι κατάντια. Την αγαπάω. Βρες έναν τρόπο να την ξανακερδίσεις. Γιατί και εκείνη σε αγαπάει. Αλλά νιώθει προδομένη, όχι μόνο από σένα, από όλους. Σε μένα ξεσπάει όμως. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, μόνο αυτή σκέφτομαι. Είναι γεγονός ότι το έχει το ταλέντο αυτό η Πέννη. Εκεί που τα έχει τακτοποιήσει όλα, μπαίνει και τα γκρεμίζει. Τι εννοείς, τι σου γκρέμισε εσένα? Τα ρούχα, βρε. Και να σου πω, άστο αυτό το στυλάκι το ψαρωτικό, μη σε χέσω. Συγγνώμη. Να πας ζητήσεις συγγνώμη από εκείνη. Φοβάμαι μην τα μπλέξω περισσότερο τα πράγματα. Τα μπλεξίματα είναι για τους τολμηρούς. Do you have the guts, Όρμα? As I drink too much, as I scream out of lust, at the moon for someone. Άσο μου, ούτε δικό σου τάφο δεν έχεις. Αυτός ήταν η κόρη. Μάλι, τι θα πω βρε λέει στο παιδί όταν μεγαλώσει. Γιατί σε κλαίμε με άλλο όνομα? Γιατί? Γιατί? Πώς θα αντέξω τις τύψεις, τι θα κάνω, Παναγία μου, θα τρελαθώ. Ποια είσαι εσύ? Γιατί κλαις τον άντρα μου? Ποιο? Τα λέμε χειρότερα. Και σας Θανάση το λένε? Βάλαρη? Τέτοια σύμπτωση? Και στο διάολο το όνομα. Μην βλαστημάτε πάνω από τον τάφο. Ποζάν φωτογραφία, δεν την είδες? Είναι αυτός ο άντρας σου? Όχι βέβαια. Αχ, τι μπορεί να πάθει κανείς από την ταραχή. Χίλια συγγνώμη και συλληπιτήρια. Μωρή, δεν σταματάς το δούλεμα. Εγκόμενα είσαι, ε. Καιρό το είχα ψηλιαστεί. Καλέ, όχι. Πού πήγε το μυαλό σας? Είναι αδικία, μη σκέφτεστε τέτοια για το συγχωρεμένο. Αλλά τι να σκεφτώ, ε. Μίλατε, ε. Μακάρι να μπορούσα να μιλήσω. Μακάρι. Δεν χρειάζεται. Η μουγκαμάρα σου τα λέει όλα. Φτού σου! Σκατόψυχε! Νόμιζες ότι δεν θα το μάθω, ε! Τίποτα δεν μένει κρυφό σε αυτή τη ζωή! Ακούς! Ακούς εκεί μέσα, βρε! Τίποτα! Θα παντρευτώ, βρε! Θα πάρω έναν με τα μισά μου χρόνια και θα ξεκοκαλίσω όλη την περιουσία σου μαζί του! Να με βλέπεις και να σκάσεις από το κακό σου! Σκατόψυχε! Να έρχεσαι εσύ, μωρή, και να καθαρίζεις τις κουτσουλιές από το μάρμαρο! Έχω τέρμα! Μια ζωή καθάριζα τις βρωμιές του! Σειρά σου τώρα! Σειρά σου! Σειρά σου! Σειρά σου τώρα! Άρα Τάσο, φτάνει που τσάκησες σε μένα. Τσάκησες και την ξένη γυναίκα. Ας πούμε ότι εγώ είμαι εσύ. Α, με τίποτα όμως. Καλά, εντάξει, συνέχισε. Περπατάω αμέριμνος. Αμέριμνος, σπάνια, αφηρημένος συνεχώς. Με τόσο που έχεις το κεφάλι σου να κάνεις και εσύ, κακομοίρη. Ορίστε. Για μένα λέω, για μένα δεν μιλάμε. Λοιπόν, να κυριολεκτούμε. Συνέχισε. Ναι. Περπατάω λοιπόν αφηρημένος. Και δέχομαι επίθεση από πίσω. Τι κάνω? Βάζεις τις φωνές. Λένα, συγκεντρώσου. Οι φωνές είναι το τελευταίο στάδιο αν δεν καταφέρεις να τον εξουδετερώσεις. Σωστά. Λοιπόν, άρπαξε με από το λαιμό. Να σε αρπάξω. Σάρπαξα. Ποιο σφιχτά, δεν χαϊδευόμαστε. Να μη σε πληγώσω. Να σου πω, δεν αλλάζουμε ρόλους. Να μου επιτεθείς εσύ. Δεν θα σου αντισταθώ καθόλου. Σκοπός είναι να αντισταθείς. Αλλιώς, ας έκανες μαθήματα χορού. Τι την ήθελες στην αυτοάμυνα? Αχ, βρε Λευτέρη, μόνο μούσκουλα και μυαλό καθόλου. Λόγο έψαχνα για να είμαι κοντά σου. Και γιατί να τραβάς τέτοια ταλαιπωρία, ε? Μπορείς να το πεις ξεκάθαρα. Λευτέρη, σε γουστάρω. Εμένα μου αρέσουν οι σταράτες κουβέντες. Ναι, και εμένα, αλλά δεν ήξερα αν ήθελες. Δηλαδή, η θέση μου, καταλαβαίνεις. Κι εγώ σε γουστάρω.
Από τη μέρα που φάγα τη μαχαιριά και με γιατροπόρεψες, κατάλαβα ότι η σχέση μας ανεμηρεύει. Καλά, μην τα παραλέμε, γιος. Παναγία μου, λαβή. Μόνος λαβή μπορώ να το πάρω αυτό, γιατί αν το πάρω αλλιώς... Θα υδρώσουμε πολύ together. Παναγία μου. Ποια λαβή θέλεις να σου μάθω, κύκλα μου. Ό,τι έμαθα, έμαθα. Βοήθεια! Σαν βασίλισσα είσαι εδώ. Μην παραμυθιάζεσαι από τα μεγαλεία. Μόνο βασίλισσα δεν είμαι. Τότε κυρία επί των τιμών. Α, τι τιμή πιάσαμε για να έχουμε καλό ερώτημα. Την καλύτερη. Γιατί ξεκουμπώνεσαι, φούντωσες από το ρακί. Πώς θα κυκλοφορούσαμε τόσα λεφτά πάνω μου. Για να με ληστέψουνε πρέπει να με εκδίσουνε πρώτα. Ε? Δεν χαμπαριάζω από τέτοια. Πόσα διαμάντια έσπρωξες. Δύο. Το πηγαίνω λαού-λαού να μας κάνουν τσακωτούς. Και όσα δεν μπορέσω να σπρώξω, θα τα δέσω με λευκό χρυσό να τα φοράς και να σε ζηλεύουνε. Λοιπόν, αυτά θα τα δώσεις στη διευθύντρια του γυροκομείου. Είναι ακόμα η Θωμαής ή άλλαξε? Όχι, η Θωμαής είναι. Ρε Αγγέλα, πολύ χρήμα, είσαι σίγουρη? Θα τους δώσουμε κι άλλα. Το κτίριο θέλει αναστήλωση, τα δωμάτια ανακαίνιση. Σας έχει φάει υγρασία εκεί μέσα. Θα πεις ότι τα λεφτά είναι δικά σου. Και πού τα βρήκα? Είσαι ένας εκκεντρικός άπλουτος από αυτούς που ζουν στο γυροκομείο. Θα σε πιστέψει, έχουν δει πολλά τα μάτια της. Ό,τι πεις. Ορκίσου, μη δω καμιά πλακέτα με το όνομά μου στον τοίχο. Μικρή όταν ήμουνα και έβλεπα τέτοιες πλακέτες, δωρεά του τάδε ή της τάδε, νόμιζα ότι τους έχουν φάψει από πίσω. Ρε Αγγέλα, είσαι το πιο πολύτιμο πετράδι που υπάρχει σε αυτή την πλάση. Άντε βρε, ξέρεις τις κατοχαρακτήρες είναι. Δεν ξέρω. Από τότε που ήρθες στο γυροκομείο, όλα αρχίσανε να αλλάζουνε. Μα εγώ που ήμουν μονόγνωτος και γκρινιάρης, έμαθα να χαμογελάω και να χαίρομαι σαν μωρό παιδί. Δεν ήσουν μονόγνωτος, μοναχός σου ήσουν. Είχες κόσμο γύρω σου και κανένα κοντά σου. Γι' αυτό τα κοιμιάσαμε, σε καταλάβαινα. Κι εγώ είχα παιδί και γόνια και πάλι μόνη μου ήμουνα. Αγγελέ μου, σ' αγαπάω. Κι εγώ βρε. Μαμά! Κυρία μου, να σας εξηγήσω. Κάτσε κάτω, Νέστορα. Σιγά που θα τις δώσουμε και εξηγήσεις. Τι θες εσύ εδώ? Δεν είχες άλλη μια ώρα μάθημα? Γι' αυτό έβασες τον κόμενο στο σπίτι. Αυτό γίνεται κάθε φορά που φεύγω. Όχι, κυρία μου, σας διαβεβαιώ. Πρώτη φορά. Μόκο, Νέστορα. Σε μένα θα μιλήσει για κομμενικά. Εγώ τουλάχιστον είμαι κάμποσα χρονά και χείρα. Και δεν χαριεντίζομαι με τζόβενε για να κάνω σπάσιμο στον άντρα μου. Εγώ? Χαριεντίζομαι εγώ? Να σας αφήσω να τα πείτε. Κάτσε κάτω! Δεν τρέπεσαι με κατηγορώς μπροστά σε ξένο άνθρωπο. Αυτός ο ξένος είναι δικός μου. Και να του μιλάς με σεβασμό. Αλλιώς τα μαζεύω και φεύγω και σας αφήνω να ρημάξετε. Στο καλό. Την ανάγκη σου έχουμε, νομίζεις. Ποτέ δεν σε ήθελα εδώ. Παραδέξου το, μωρέ, με χρειάζεσαι. Παραδέξου το για μια φορά στη ζωή σου. Έλα εδώ. Έλα τώρα. Έλα. Βασίλη. Τι είναι, αγορίνα μου? Γιατί με κοιτάς έτσι? Περίμενες άλλη και απογοητεύτηκες ή γουστάρεις το νέο look? Τι θες εδώ? Δεν σου πω ότι με ξανοχλείς θα τα πεις όλα στους δικούς σου. Κι ήμουν τόσο ηλίθια και το πίστεψα. Άντε ντε, άμα σου βαστάει τράβα πέστα. Τζιά, μη με προκαλείς. Σε προκαλώ. Τι θα κάνεις? Τι κάνει ένας άντρας όταν τον προκαλεί μια γυναίκα? Εξαρτάται για ποια γυναίκα μιλάμε. Για μένα μιλάμε. Θα γίνω όποια γυναίκα θέλεις. Όπως θέλεις. Γι' αυτό μου το παίζεις πιτσιρίκα σήμερα, ε? Σ' αρέσω. Τι να σου πω. Έτοιμη να δώσεις πανελλαδικές είσαι. Πάλι αυτή. Η τραγουδίστρια του πατέρα σου, δεν είναι? Τη γνώρισες? Εγώ δυσκολεύτηκα λίγο. Χέστη. Γιατί άργησες? Μου μιλούσε ο μαθηματικός για το τεστ. Τι να έκανα? Να του έλεγα έχω στήσει το Βασίλη. Αμέ, κολώνεις. Βασίλη, σίγουρα μου τα έχεις πει όλα για την τύπησα. Κοίτα που θα βρω και τον πελά μου, επειδή αυτή είναι σαλταρισμένη. Τι να κάνω? Τη είπα, δεν ανακατεύουμε στη δουλειά στον πατέρα μου, αλλά δεν χαμπαριάζει. Να τη χτυπήσω? Όχι βέβαια. Θα τη σαπίσω στις μάπες, τελείωσε. Έλα, άστινε, οκ, σε πιστεύω. Πω, άμα τα πάρεις δεν μαζεύεσαι. Τον έχω ταΐσει, μαμά, μην τον μπουκώνεις. Αν είναι ζεστός, βάλει το θερμόμετρο.
Κανα νέο τον Τάσο? Μη βλαστημάς και σ' ακούει και το παιδί. Ό,τι και να ήταν, και να είναι, είναι και πατέρας του. Λοιπόν, σε κλείνω. Μην ξεχαστείς με την τηλεόραση και αργήσεις να το βάλεις για ύπνο. Καληνύχτα. Νωρίς ήρθες. Δύο μέρες έλειψα και έγινε μπάχαλο καρταρόμπα. Έχουν χαθεί τα μισά καρτελάκια, κρεμάστρες πεταμένες κάτω, σπασμένες. Πώς είσαι? Κρατιέμαι. Για χάρη του παιδιού. Όλοι κάτι ψάχνουμε για να κρατηθούμε. Με μαύρα και πλερέζι σε περίμενα απόψε, αλλά μου την έκανε στην ανατροπούλα. Ο κύριος Στράσου με συμβούλεψε να τα βγάλω, για να μην καρφωθώ. Α, του κόψε. Προοδεύει. Μήπως σου είπε να πας και στην αστυνομία, ή πολλά ζητάω? Γιατί να πάω στην αστυνομία? Πολλά ζητάω. Για να δηλώσει την εξαφάνιση του άντρα σου, μαρό μου, σε περίπτωση που κάποιος αρχίσει να τον ψάχνει, θα σε καλυμμένη. Και πώς θα αντιμετωπίσω τους αστυνομικούς? Με δύο ρημιστικούλια, μια χαρά θα τους αντιμετωπίσεις. Δύο, όχι παραπάνω. Μην δηλώσει την εξαφάνιση με χαμόγελο. Για μένα είναι αυτό? Α, ναι. Το είχαν πετάξει κάτω από την πόρτα. Παρατηρήσεις από σένα δεν δέχομαι. Μωρέ, είσαι τυχερός που δεν σε σβερκώνω. Σέβομαι τα αφεντικό. Το κόβετε? Γιατί κάθε φορά που μας ζωρίζει η αστυνομία πρέπει να τρογόμαστε μεταξύ μας. Εγώ δεν ήρθα να τσακωθώ. Με φωνάξατε για το θέμα του Γλάρου. Να σου πούμε και ευχαριστώ που μα έκανε τη χάρη και ήρθε η τρεγκίκα. Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες με τον Γλάρο να σκαλίζει τα πάντα. Σε θέλουμε να είσαι. Απίκο! Έτσι τον θέλουμε. Και όχι να περνάει από εδώ μια βόλτα στα διαλύματα. Τι με κοιτάς? Εργάστηκες πάνω στο θέμα? Έχεις έτοιμες προτάσεις για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την απειλή του μπάτσου? Σκέφτηκες καμιά λύση? Στα παπάρια του. Λάζαρε! Άδικο χωφεντικό, καίγεται ο κόλος μας και ο Γκίκας παριστάνει την πριγκιπέσα. Με λάθος άνθρωπο τα βάζετε. Ο Γλάρος είναι το πρόβλημα, όχι εγώ. Και φυσικά εργάστηκα πάνω στο θέμα, Σιλβή. Έκανα τη δική μου έρευνα για τον αστυνόμο και με λύπη μου σας πληροφορώ ότι έχουμε να κάνουμε με τον κύριο Άψογο. Είναι τόσο clean που γεννά υποψίες. Αυτές οι υποψίες δεν μπορούμε να τις σιγουρέψουμε. Κάτι θα έχει να πιαστούμε, δεν μπορεί. Και αν δεν έχει να το φτιάξουμε εμείς. Είναι τύπος και υπογραμμός σε όλα. Αριστούχος στη σχολή και με διακρίσεις που τον ανέβασαν πολύ γρήγορα στην ιεραρχία. Άλλοι στην ηλικία του κάνουν περιπολία. Γιατί να ρισκάρουμε με κάτι που θα τον αγριέψει περισσότερο? Λάζαρε, τι προτείνεις? Δεν θα συμφωνήσεις, αφεντικό, αλλά εγώ προτείνω να τον ξεπαστρέψουμε. Και όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο. Θα ξεθάψει τίποτα και θα τρέχουμε να σωθούμε. Δεν σας φτάνει το αίμα? Δεν χορταίνετε με τίποτα εσείς? Θα το κάνουμε εμείς, θα βάλουμε άλλον. Α, ναι! Τώρα ησύχασε, εντάξει. Αυτό είναι το θέμα, ποιος θα το κάνει? Φυσικά, τι άλλο. Τράσο, νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ένα στημένο ατύχημα είναι η καλύτερη λύση. Εγώ δεν συμφωνώ. Φροντίστε να μην στραμπουλήξει ούτε τον αστράγαλό του ο Γλάρος. Αλλιώς θα κοιτάξετε μαζί μου. Πού να το φροντίσουμε δηλαδή? Τι κάνουμε? Υπομονή. Κάτι θα σκεφτώ για να το αλλάξω γνώμη. Η μέρα ίσπραξε την απόψε. Τι το κολοβαράτε, στα τσακίδια! Μωρέ, πας καλά. Εσύ δεν φαγώθηκες να μαζευτούμε να μας μιλήσεις? Τέλειωσε η κουβέντα, δεν τέλειωσε. Αλέ! Πάμε, Λαδαράκο, μην κδίνεθε για καβγά. Ρε, άιπι, δείξου κι εσύ. Και όταν γυρίσετε, θα αναλάβετε το Χαρούλι. Είμαι σίγουρη ότι αυτή η σιγανό παπαδιά μας κλέβει. Πω, τι βρίσκεις να μοιράζεις διαταγές, ε? Ακόμα και το χρώμα της φωνής σου έχει αλλάξει από τότε που συνεταιρίστηκες με το Θράσο. Α, εδώ είσαι ακόμα. Νόμιζα ότι έτρεξες σαν πιστό σκυλάκι πίσω από το αφεντικό σου. Εγώ δεν έχω αφεντικά, Σιλβή. Δεν είστε άξιοι ούτε τα παπούτσια μου να γυαλίσετε. Άντε μου στο διάλογο, Γκίκα. Φεύγεις, μην πάθω και βερντώσω από τη σκατοφατσά σου. Δεν είχα σκοπό να μείνω έτσι κι αλλιώς. Μια συμβουλή. Ξέχνα το φτύσιμο του Γλάρου και θα ηρεμήσεις. Δεν είσαι ούτε η πρώτη, ούτε τελευταία που δεν περνάει πλέον η μπογιά της. Εμένα η μπογιά μου είναι ανεξίτηλη παλιοκαθήκη και μη με προκαλείς, γιατί θα το μετανιώσεις. Πώς θα το μετανιώσω δηλαδή? Θα πάθω κι εγώ κανένα ατύχημα? Με χρειάζεσαι. Όλοι με χρειάζεστε. Και εσύ χρειάζεσαι απελπισμένο το Χριστινάκι. Ξέρεις τι θα γίνει άμα μάθει την αλήθεια? Θα σε σκοτώσω. Αν χωθείς ανάμεσα σε μένα και την αδερφή μου, τελείωσε, στορκίζομαι. Ερικό, δεν συμφωνώ με τις τακτικές σας και δεν γουστάρω να με αγνοείς επιδεικτικά. Δεν έχει να κάνει με σένα, Θράσο. Όλα έχουν να κάνουν με μένα, δυστυχώς. Είμαι το αφεντικό σας και απαιτώ σεβασμό. Κι εγώ απαιτώ σεβασμό. Έχω τη ζωή μου και δεν σκοπεύω να τη χαλαλίσω για χάρη σας ούτε ένα λεπτό παραπάνω. Ποια ζωή σου, ρε? Κι εγώ είχα ζωή και επιδείχθηκε εξαιτίας σας. Έτσι είμαστε όλοι. Όχι σαν γροθιά, αλλά σαν κουβάρης κατά. Λερώνεται ο ένας, λερώνεται και ο άλλος. Τη βγάζει καθαρή ο ένας, όλοι τη βγάζουν καθαρή, κατάλαβες? Αν δεν είσαι ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες μου, πες το. Τόσο θέλω να σας παρατήσω για πάντα. Μην ξεχνάς ότι σου έκανα τη χάρη και ξαναγύρισα. Όχι, Γκίκα, εγώ σου έκανα τη χάρη και μου το χρωστάς. Έτοιμοι ήταν να σε ξεπαστρέψουνε. Αν δεν ξαναγύρισες στη δουλειά σου, είναι καμένο χαρτί.
Δεν θα στο έλεγα, αλλά βαρέθηκα να δουλευόμαστε μεταξύ μας. Λοιπόν, πήγαινε τώρα και άλλη φορά να λες καμιά καλή νύχτα στο αφεντικό σου. Καλησπέρα, αφεντικό. Καλησπέρα, αφεντικό. Λευτέρης, θα το συνηθίσω. Δεν με πειράζει, αφεντικό. Φωνάζε μου όπως θέλεις. Λοιπόν, τι έγινε, πώς πήγε το μάθημα? Μέσα έπεσες, αφεντικό. Πεισματάκια σου έκανε, κυρία. Λοιπόν, τι έγινε, έκανες ό,τι είπαμε? Εντάξει, μπορεί να έγινα λίγο, πώς να σου το πω, πιο μπίχτης, αλλά. Πόσο πιο μπίχτης, δηλαδή? Μη βάζεις ασχήμιες με το μυαλό σου, αφεντικό. Τη στρίμωξα λίγο παραπάνω, αυτό είναι όλο. Ρε, φιλή. Έπεσε και φιλή. Αυτό δεν είχαμε πει. Λάθος κατάλαβα. Ρε, καλά κατάλαβες. Την αντίδρασή της θέλω να μάθω. Άντε, λέγε και με έσκασες. Δεν με έχουν παρατήσει άλλη φορά τόσο γρήγορα. Φτύσιμο, κανονικότατο. Τα μάζεψε και έφυγε τρέχοντας. Ρε, μπας και μου πουλάς φουμαρά. Γίνανε έτσι τα πράγματα όπως λες? Με σφάζεις, αφεντικό. Θα σου έκανα τέτοια στραβή. Ελά. Συγγνώμη, Λευτέρη, συγγνώμη. Άκυρο, γράψε άκυρο. Εντάξει, σε ευχαριστώ. Και ό,τι είπαμε μεταξύ μας, λέξε κανέναν. Με σφάζεις, αφεντικό. Πολύ εύκολα σφάζεις, ρε αδερφάκι μου. Άντε, πήγαινε στο πόστο σου. Πάντως, ένα είναι το σίγουρο, αφεντικό. Και μιλάει πείρα. Καθότι δεν έχω συνηθίσει να τρώω φτύσιμο από γκόμενες, για να κολλώσει έτσι, κυρία Λένα, σου είναι ταγμένη. Όλα εντάξει. Άφθογα. Πώς μου τη δίνει όταν τα κάνουνε μασούρι? Αυτά βρήκα, αυτά πήρα. Άντε, στάθωσε μοναχός. Έχεις αίμα στο μάγουλο. Δεν δικό μου. Γιατί είσαι πειθματάρης? Είπαμε, δεν θα κάνω θαμάτα. Δεν σου έχω καμιά εμπιστοσύνη. Αν σου παραζωρήσουμε, θα ζητήσουν προστασία από την ευγενία. Πλεξίματα θέλεις. Κάτε θα μάκρυ, Λαδαράκο. Τόσο χρήμα, φίλε, αυτό θα τα αφήσουμε. Ποιος θα τολμήσει, ρε? Ακέλυπη, θα σας δείξω. Μακριά τα χέρια τα όπλα και τα όπλα τα χέρια. Μακριά! Τι δόρυ τραβάτε, μεγάλε. Τι λυπού πολύ. Ληστεία! Ληστεία! Φέρτε όλα αυτά τα λεφτά. Όλα τα λεφτά. Και αυτά που έχετε στα μάξι. Και θα τολμήθει, τι θα πει τώρα? Εντάξει, γράψε λάθος. Πού να φανταστώ ότι υπάρχει ο μαλάκας που θα τα βάλει μαζί μας? Τέτοιοι θα εγωιθήσουν πάντα. Φοροπερήφανε. Μη βρει, θα τα πάρω, θα γίνουμε μπίλιες. Για κάνε την κίνηση, θέλω να πει. Φέρτε τα λεφτά, είπα. Δεν μας χαίζει. Ορίστε, την έκανα την κίνηση μου. Τι έχεις να πεις? Αυτό έχω να πω. Ρίξε μορικότα. Εσύ ρίξε μορλουμπίνα. Μήπως θα ρίξουμε σε αυτόν? Όπα, μη ρίξει. Στον παρακάτω δρόμο υπάρχει μπατσάδικο. Θα τη χαρίσουμε δηλαδή. Αου! Νεροπίστολο. Και τι σημαίνει αυτό? Θα του σπάσω τα μούτρα για να βγάλω το άχτι μου τουλάχιστον. Έχουμε δουλειά! Το κέρατό μου. Όπα, φίλε, κούλαρε! Δεν υπάρχει φράγκο στο μαγαζί, σάλιο! Άρα αφήσουμε τα φώτα, ρε, με κυνηγάνε. Ποιο σε κυνηγάνε, μπάτσι, τι έκανε? Τίποτα, τίποτα. Οχ! Αυτοί σε κυνηγάνε. Φακ, τι διάλογο θες εσύ με αυτού? Τους ξέρεις. Τα πρωτοπαλίκαρα του πατέρα μου είναι. Ρε, με δουλεύεις. Δουλεύεις μαζί τους, επέστω μου κι αυτό να φρικάρω τελείως. Όχι, ρε, πήγα να τους ζητήσω δανεικά. Με την κουκουλά. Μάνο, κόψε το δούλεμα. Έλα, φύγανε, σήκω. Για λέγε τώρα. Αυτοί πουλάνε προστασία στα μαγαζιά της περιοχής. Προστασία. Μπράβο, ντάντι. Τόσο χωμένο στις dirty business. Σήμερα είναι μέρα έσπραξης. Εγώ ήξερα από πού θα περάσουν και τους την αίσθησα. Για να πάω να τους πάρεις τα φράγκα. Καλά, are you fucking crazy? Αυτοί οι τύποι δεν παίζουνε. Δεν μου είπες να γίνω τολμηρός? Ναι, αλλά όχι και να πάω να αυτοκτονήσεις για το κολομάγαζο. Δεν το έκανα για το κολομάγαζο. Τα όρια μου δοκίμασα. Και να σου πω και κάτι, κάποια στιγμή τα χρειάστηκα τόσο πολύ, παραλίγο να τα κάνω πάνω μου. Χαίρομαι όμως που τα ξεπέρασα. Και αυτό το χρωστάω σε σένα. Στο διάολο σήμερα. Τίποτα δεν κάνω σωστά. Τίποτα. Τα κλάματά σου μου λείπανε. Κι εγώ που ήρθα να τα πω στη φίλη μου. Θα τε δώσει ραντεβού και έφυγε. Για σένα το λέω. Sorry. Με θεωρείς φίλη σου, ε? Σε πειράζει? Όχι, μάτα μου. Μακάρι να είχα κι άλλες φίλες σαν και σένα με τόσο παιδική ψυχή. Καλέ. Τι κουμπούτσα είναι αυτή? Γι' αυτό ήθελα να σου πω. Ο Θανάσης με ζήτησε σε γάμο. Μπράβο. Στο είχα πει ότι θα το έκανε. Να την ακούς την παλιά. Δηλαδή από χαρά τα έχεις μπήξει? Όχι. Θέλει να με παντρευτεί, λέει, αλλά πρέπει να αφήσω το τραγούδι. Το άρχισες ποτέ? Μην ακούω, κουλά. Πώς θα αφήσω την πίστα? Χωρίς τύψεις. Ξέρεις τη χαρά θα της δώσεις? Μάτα μου, κοίτα με. Ο δουλάμπας της θα σε έχει κυρά και ερχόντισα. Μη σου πω ότι θα δώσει το όνομά σου σε καμιά μυζήθρα. Ξέρεις πολλές να έχουν τέτοια τύχη. Μυζήθρα, μάτα. Θες φέτα? Σε φέτα. Να δεις κάπου γραμμένο το όνομά σου. Για τη Μαρκίζα δεν πρόκειται να το δεις. Και πώς θα πω στην κυρία Σκλήμη ότι σταματάω? Ας το πάνω μου. Θέλω να την έχω εγώ αυτή τη χαρά. Είπα όχι! Δεν το ξανασυζητήσουμε! Ωραία, δεν θες να τον φάμε. Προτείνε άλλο σχέδιο. Πώς θα τον σταματήσουμε? Σκεφτόμουν να... Χρειαζόμαστε κάποιον εκ των έσω για να μας ενημερώνει για τις κινήσεις του.
Ο Νικόλας θα βοηθούσε, αλλά δυστυχώς είναι σε διαθεσιμότητα. Αν του ρίχναμε στα πόδια του τη μάτα, ξέρω, είναι ανήθικο αυτό που λέω, αλλά προσπαθώ να βρω μια λύση. Δεν τσιμπήσε με μένα, θα τσιμπήσει με τη μάτα. Δεν ξέρει καμιά φορά. Η μικρή έχει θητεύσει πλήρω σε δύο αρχιμπάτσους. Το Μπεχράκι και το Σερέτη. Έχει πείρα. Ναι. Καταφωνή. Τζία μας αδειάζει τη γωνιά. Τι, το μάθατε από αλλού? Τι να μάθουμε? Συγγνώμη κυρία Σιλβία, αλλά Θανάση, είστε δύσκολη αντίρρηση. Τι λέτε, μωρέ? Τη χάνουμε τη ματούλα μας. Παντρεύεται με το δουλάμπαση. Ψέματα. Ε, όχι. Θα έλεγα εγώ τέτοιο ψέμα. Να! Συγχαρητήρια, κορίτσι μου, να ζήσετε. Πλάκα κάνεις κι εσύ? Έτσι δεν λένε. Και στα δικά μας οι ανήπαντρες. Του χρόνου ο γάμος. Για να μην πω του παραχρόνου. Έχει συμβόλαιο. Αν σε τέλειο δουλάμπαση θα περιμένει. Α, ναι! Για φέρετε να το δούμε αυτό το συμβόλαιο. Να το βγάλω αναμνηστική φωτογραφία. Δεν αφήνεις το παραμύθι που έχει συμβόλαιο. Άσε το κοριτσάκι να βρει την τύχη του. Χαμογέλα λίγο. Χαρές έχουμε. Θα ανοίξει το πρόγραμμα απόψε ή μάζεψες κιόλας τα πράγματά σου? Ε, όχι, δεν θα σας παρατήσω κι έτσι. Πάνω από αυτό. Μάτα μου! Καλή τύχη. Λίγο άξιστος ο δουλάμπασης, αλλά ντόμπρος. Τον καλύτερο πελάτη μας παίρνεις, θα το ξέρεις. Αλλά μια συμβουλή. Μην τον αφήσεις εσένα από τη μύτη. Ήδη στραλαγμός γίνεται κάθε φορά που βγαίνει στην πίστα. Δεν προτιμάς αυτό από το να πείσεις τη ρή μαζί με τον δουλάμπαση? Εμένα, κύριε Σιλβί, πίστα είναι η ζωή μου. Αν σ' αγαπάει λοιπόν, θα γίνει και δική του. Ας είναι κάθε βράδυ από κάτω να καμαρώνει τη γυναικούλα του. Αυτό θα του πω. Ευχαριστώ, κύριε Σιλβί. Αν τη χαλάσει το γάμο, θα χεστούμε. Μην αρπαχτείτε τώρα. Τι κάνουμε? Άκυρη μάτα από το σχέδιο. Μην μπεδεύεσαι. Ας ακολουθήσουμε το άλλο σχέδιο να τελειώνουμε μια και καλή. Σιλβί, είπα όχι και δεν πρόκειται να υποχωρήσω. Τζία μου. Εκτιμώ ότι όποτε σε χρειαστήκαμε, δεν δίστασες να μας βοηθήσεις. Ε, όχι. Είπα ναι για τη μάτα, αυτό πάει πολύ. Γιατί ρε παιδάκι μου γίνεσαι αρνητική? Πού ξέρουμε τι τύπος γυναίκας να εξητάρει? Ποιον πρέπει να εξητάρω? Ορίστε, πες της. Αλλά αν το σχέδιο καταλήξει σε φιάσκο, δεν θα φταίω εγώ. Άκου, Τζία, αυτές τις μέρες ο Γλάρος θα σε καλέσει για ανάκριση. Θέλουμε. Θέλεις. Όχι θέλουμε. Θέλει να την πέσει στο Γλάρο και αν σου κάτσει να τον ψαρέψει για τις κινήσεις του. Πες του, δεν μπορείς να τελειώνουμε. Λύσε μου μια απορία. Του την έπεσες και έφαγες ητά? Απλώς ας πούμε ότι το σχέδιο δεν εξελίχθηκε όπως θα θέλαμε. Λοιπόν, θα μας βοηθήσεις? Με μεγάλη μου χαρά, κύριε Θράσο. Βουρδούγιο θα γίνει στο αστυνομικό σώμα. Αυτό έχω να πω. Σε περιμένω αύριο στις 10 στο ζαχαροπλαστείο, πάει. Το δείξε αυτό, δώστο με το. Το πάτε με τώρα, προφανώς έπεσε από την τσέντα σου. Σου είπε κανείς το πιάσεις, σου είπα εγώ να το πιάσεις. Τι συμβαίνει, Σιλβί? Ποιος σου στέλνει αρκουδάκια και σημειώματα? Από το ύφος σου καταλαβαίνω ότι είναι ανεπιθύμητος. Τι έγινε, σε απειλεί κάποιος? Δεν μπορώ να βοηθήσω. Όχι, δεν μπορείς, μείνε έξω από αυτό. Τι έγινε, ρε παιδιά? Επειδή δεν έχουμε την υπομονή να σε πιάσουμε παυτοφόρο, απάλλαξε μας όλους από την ταλαιπωρία. Παυτοφόρο? Λέγε, θα θεωρώ ότι υπάρχει την κουδίνα μέχρι να το ομολογήσει. Εσύ βάζει χέρι τη πράξη. Δεν είμαι κλέφτης. Σκοτώστε με, άμα θέλετε. Τέτοιο πράγμα δεν θα το ομολογήσω ποτέ. Αφού σε είδε, ρε παπάρα, η Σιλβή να δίνει φράγκα σε κάποιον, πού τα βρήκε? Τρεις δουλειές κάνω για να πληρώνω το καθήκη που με εκβιάζει. Γιατί θα εκβιάζει? Είμαστε από το ίδιο χωριό στην Αλβανία. Πιτσιρικάς ήμουν. Με βάλανε νύχτα σε ένα σακί σε φορτηγό με πατάτες για να περάσω τα σύνορα. Σε φυγαδεύσανε δηλαδή, για ποιο λόγο? Το χωριό μου είναι μοιρασμένο στα δύο. Βεντέτα. Σκοτώνει ένα τον άλλον μέχρι σήμερα. Με γνώρισε και μου ζητάει φράγκα για να μην με μαρτυρήσει. Αν το μάθουν, θα στείλουν κάποιον να με φάει. Δεν θα το μάθουν. Κάθε πότε του ταχώνει? Όποτε έχω. Τηλεφώνησε του να βρεθείτε. Αφήστε! Βοήθεια! Λοιπόν, ο Ζαγκλόντε μείνει να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Πάμε στο μαγαζί μας. Τον καθαρίσατε. Αφού φωνάζει ακόμα, χαλάρωσε. Το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να σε ξαναενοχλήσει.
Καλημέρα. Γιατί ξύπνησε τόσο νωρίς, έγινε κάτι? Δεν έπεσα για ύπνο ακόμα. Η γυμναστική φταίει. Προκαλεί υπερδιέγερση. Κόφτη. Έχεις λυσάξει από τη ζήλια σου, έτσι? Έχεις πλάκα, ρε Λένα. Ποιο να ζηλέψει το Pitbull? Δεν είναι τόσο ηλίθιος να την πέσει τη γυναίκα του αφεντικού του. Α, ναι. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι την έπεσε. Και όχι μόνο ότι την έπεσε, αλλά η γυναίκα του αφεντικού του κάθισε κιόλας και ευχαριστήθηκε. Είχε πάρα πολύ καιρό να ευχαριστηθεί έτσι. Πες με τον πορτιέρη. Αυτό μου λες. Μου τα φόρες με τον υπάλληλό μου. Αυτό σε πειράζει? Μη σε κάνω ρεζίλη στο μαγαζί. Φυσικά, τι άλλο. Κάνω ό,τι θέλεις, αλλά μακριά από τους υπαλλήλους μου. Τι λέει, ρε, αλήτη, μου δίνεις και την ευλογία σου. Αφού δεν σου φτάνω εγώ, μη σε καταπιέζω κιόλας. Θράσω. Θράσω, θα σε κάνω τάραντο. Μη με εξωθείς. Σε εξωθώ, ε. Σε φτάνω στα άκρα. Έξαλλη, με κάνεις έξαλλη. Και θες να ξεσπάσεις πάνω μου. Απελπισμένα. Το κεφάλι σου ήταν αυτό? Μην δίνει σημασία. Σπάσιμο θέλει έτσι κι αλλιώς. Τι ήταν αυτό? Το ξυπνητήρι της κόρης μας. Δεν θέλει να αργήσει το λεπτό στη δουλειά. Γιατί πως αλλάζουν τα πράγματα μέρα με τη μέρα. Και εγώ δεν θέλω αργότερα εδώ. Πόρτα. I go to sleep before the devil wakes, and I wake up before the angels take all my worldly desires, all my yardsticks of fear hanging down, hanging down. Before the devil wakes, and I wake up before the angels take all my secrets untold, all my motives unclear, hanging down in the fire, burning them higher, won't take them away. Δεν τα παίρνω εγώ, ρε. Το ορκίζομαι! Θα κάνει βαρύ κεφάλι απόψε. Θα του πάω ένα-ένα τα μπουκάλια μέχρι να αφήσει την αλήθεια. Όπα, όπα! Όχι αυτά καλά! Ορίστε! Βάρε! Βάρε, ρε πουστή! Δεν τα παίρνω εγώ, σας λέω! Έλα, έλα! Γιατί με κυνηγάτε, ρε παιδιά? Εσύ γιατί έτρεχες? Τρέχει να κθεθεί για αυτό που έχει κάνει τη ματσολιά. Αν είναι για τα φράγκα που λείπουν από τις πράξεις, δεν έχω ιδέα. Εγώ έχω μια ιδέα. Θα σου φρεσκάρουμε τη μνήμη. Θα σου κόβουμε ένα-ένα τα δάχτυλα μέχρι να θυμηθείς ότι εσύ τα παίρνεις. Τι πλάκα κάνετε, έτσι? Ναι, ρε φίλε, κοίτα να δει διάλια που θα κάνουμε. Θυμήθηκες τίποτα ή να συνεχίσουμε? Σταματήστε. Σταματήστε! Εγώ τα παίρνω! Δεν μπορούσα να ζήσω με τα ψίχουλα που μου έδινε η Σιλβή! Έχω πνιγεί στα χρέια! Ας έφευγες από το μαγαζί, ρε Λουκά! Κάνε μια άλλη δουλειά, γαμώτο! Έπρεπε να απλώσεις χέρι! Φέρυθω ότι είναι μεγάλη μπαμπέθια, δεν βοηθούμε να κάνουμε θραβά μάτια! Το δάχτυλο σε πάγω! Βασίλη, έτοιμος! Θα τη στείλει την Κατερίνα στην πρώτη σας έξοδο. Πανέτοιμος, φύγαμε! Για πού το βάλατε, μάνα και γιος? Για τα μπουζούκια. Δεν σου λέμε να έρθεις όμως, γιατί όλο και κάτι θα έχεις κανονίσει με τον Έστωρα. Άντε ρε, μαμά, θα χάσουμε το μισό πρόγραμμα. Στα μεσάνυχτα πάτε. Το ξέρει ο Θράσος. Όχι. Έκπληξη. Αλλά μην ανησυχείς, μανούλα μου, θα τη χαρεί σίγουρα. Εμένα μου λες. Ευχαριστώ. Για όλα.
Τι κάνετε, μωρέ, στον άνθρωπο! Άσε τι κάναμε, αφεντικό, τώρα τι κάνουμε. Δεν θα κρατηθεί φρέσκο για πολύ. Γρήγορα στο νοσοκομείο, του κολλήσει το δάχτυλο! Όχι, να του μείνει κουσούρι για να μας θυμάται. Μου πήρε και αύξηση και βιαστικά ο καθηκαράς. Σιλβίσσα, παρακαλώ! Κατερινάκη, δεν έχεις παράπονο, πρώτο πίστα. Είναι σούπερ, ευχαριστώ. Αυτό έλεγε, μαμά. Άμα γουστάρω, κλείνω όλο το μαγαζί για πάρτι μας. Βασιλάκη, μην κάνεις επίδειξη, γιατί σας παίρνω και φεύγουμε. Πάνω από μια καλησπέρα στον μπαμπά. Αν δεν έρθω, δεν παραγγέλνετε, εξηγημένη. Αν δεν κάνω λάθος, μου λες πως με θέλει. Κάτι πονηρό έχει σκεφτεί. Ξέρω από μέσα σου, αλλά πιστεύεις ή μπορεί να έχεις τρελαθεί. Τι θα ακούσω ακόμα από σένα. Είσαι με τα καλά σου, πώς την έχεις δει τη δουλειά. Θα τους παίρνουμε σβάνα και θα τους πετσοκόβουμε όλους. Δεν είμαι τρελή να πετσοκόβω χωρίς λόγο. Μας έκλεβε. Ατιμόρτον τον αφήναμε. Ας τον απέλυες. Α, όχι. Αυτό το έκανες εσύ για να παρασύρεις το μεγαλόκαρδο. Εγώ δεν έχω τέτοια πρεμούρα. Τελευταία φορά που παίρνεις απόφαση μόνη σου. Μην ψώνεις τη φωνή εμένα. Ακούς τι σου λέω. Δεν θα ξαναδώσεις τέτοια εντολή χωρίς να το ξέρω. Δεν χρειάζομαι την άδειά σου. Έχω ή δεν έχω το 50%. Τι έχει, λέει. Λενάκι. Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα. Νύχτα καλά.